στις κομματοφύλακες. Τι γίνεται εκεί μέσα, ένας Θεός το ξέρει. Αν δεν ζωντανέψουν αυτοί, νομίζω ότι δεν είναι το πιο βαρετό πράγμα αυτό το συνέδριο. Είναι φοβερό. Δεν μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον του κόσμου. Σαν να μην ενδιαφέρει κανένα αυτή η ιστορία. Γιατί ίσως ο κόσμος νιώθει ότι κανείς από τους τρεις δεν έχει. Τέσσερις με το ψωμιάδι, το ξεχνάω κι εγώ. Τους έβγαλε τώρα την κολοπιλάλα. Τους έβγαλε κολοπιλάλα ο Αβραμόπουλος να ψηφίσουν και οι φίλοι. Άιντε, τώρα θα γίνουν μαλλιά κουβάρια, όπως το Πασόκ. Έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Βέβαια, τουλάχιστον ο Αβραμόπουλος έχει μία συνέστηση στις καταστάσεις και το κατάλαβα στη φράση αυτή που είπε. Δεν έχουμε πλέον ηγέτες μακράς πνοής. Αλλά έχουμε ηγέτες που δοκιμάζονται με βάση το διακύβευμα της εποχής σε σχέση με. Δεν υπάρχουν ηγέτες μακράς πνοής. Θα κάνουν όλη καριέρα προφυλακτικού. Κανείς δεν μπορεί να κάνει καριέρα απέως. Τέλος. Θα προσπαθούν, θα χάνουν, θα φεύγουν, τέλος. Έτσι ακριβώς. Και ενδιαμέσως θα αρπάξουν ό,τι είναι να αρπάξουν. Μην έχετε επιβολία ότι και αυτοί θα αρπάξουν. Ο Γιώργος δεν θα κλέψει, αλλά θα τον κλέψουν. Αλλά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να καταλήξει και να ξεκινήσει να κάνει αντιπολίτευση και να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Την ξάφνισε την τώρα ο δημοσιογράφος ο Κωτάκης με την ερώτηση. Δεν την έχει υπολογίσει γιατί αυτή τα έχει όλα έτοιμα στο κεφάλι της. Και της λέει: Όταν χάσετε τις εκλογές, είστε έτοιμοι να συμβιώσετε υπό μια ηγεσία Αντώνη Σαμαρά ή Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κωτάκη μου. Κύριε Κωτάκη! Κύριε Κωτάκη! Τα έχουμε κλείσει τα θέματα, κύριε Κωτάκη! Κύριε Κωτάκη μου! Τα έχουμε κλείσει τα θέματα, κύριε Κωτάκη μου! Και από την άλλη, ο Σαμαράς, στην ομιλία του Παυσιμπηχτές για την τώρα, χθες. Όπου δεν θα υπάρχει καμιά ανοχή για μηχανισμούς, για παρεούλες, για κυκλώματα, για σκιές και οσμές σκανδάλων. Οσμές σκανδάλων, ξέρεις τι εννοεί, τις ζήμενες προφανώς. Ερωτήσεις που επιμελώς δεν κάνουν ποτέ οι δημοσιογράφοι την τώρα, ποτέ, έχουν απαγορευτεί. Από την ώρα που έφυγε ο Χριστοφοράκος, τελειώσαν όλα. Γιατί είχε ακουστεί παλιά που τα κουκουλώσαν γρήγορα οι δημοσιογράφοι ότι κάτι χρωστούσε η τώρα στις ζήμενες και ο άνθρωπος ξεχάσει να πληρώσει τις δόσεις. Ο Κυριάκος είχε ένα τηλεφωνικό κέντρο στις ζήμενες που δεν το είχε αυτό και άλλα. Αλλά τώρα αυτά δεν είναι. Λέμε, αυτά είναι τα ψηλό. Μπορώ να μην στο πνίγουμε. Αλλά για τις Siemens δεν μιλάμε.